Την... Καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερίνα, τι κάνεις, να μιλάμε τι στον ελληνικό. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Να μιλάμε στον ελληνικό. Να μιλάμε στον ελληνικό, σε ευχαριστώ πολύ. Πού θα πάμε στο αρχοντικό, τι άκουσα. Έχουμε δώρο, αν θες μπορεί να στείλεις SMS και να κάνω και, να κάνω και μαμουνιά, άκουσε με, να κάνω και μαμουνιά, να στο δώσω. Δεν μας ακούει κανείς τώρα, ε. Ναι, κανένας απολύτως. Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο για το Καϊμάκ Τσαλάν στον ξενό αρχοντικό. Τέλειο, και θα ωραία, δούμε στο γεννήσι. Τώρα, εσύ θα μας πας σήμερα. Στη... θα περάσουν υπέροχα. Εσύ σήμερα θα μας πας στη Βαρκελόνη. Έλεγα νωρίτερα, νομίζω από τις σύγχρονες, το επισημαίνω, γιατί το Παρίσι, το Λονδίνο κλπ. Είναι για δεκαετίες, για αιώνες κοντά έτσι. Η Βαρκελόνη μετά το 92, μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 92, είναι μια άλλη πόλη, μια πανέμορφη πόλη. Και τι έχει ο Ζορπίδης για εμάς, για πες μας. Λοιπόν, όσον αφορά την πανέμορφη πόλη, δεν είμαι αντικειμενική γιατί τη λατρεύω. Το ότι είναι πανέμορφη πόλη το οφείλει πρώτον. Μετά το 92 γίναν πάρα πολλά, πριν το 92 για τους Ολυμπιακούς γίναν πολλά έργα τα οποία παραμείνανε και αναπτυχθήκανε, όχι όπως σε κάποιες άλλες χώρες. Δεύτερον, έχει μια εκπληκτική ρημοτομία, δηλαδή θα ήθελα να μπουν οι ακροατές μας μετά να δουν μια αεροφωτογραφία της Βαρκελόνης. Είναι απίστευτη, κάθετη παράλληλη δρόμη, με κομμένες ακριβώς τις γωνίες σε κάθε τετράγωνο, για καλύτερο αερισμό και φωτεινότητα στα τετράγωνα και φυσικά με μια τεράστια κληρονομιά πολιτιστική που άρχισε ο πολύ μεγάλος αρχιτέκτονος ο Γκαουντί. Γκαουντί βεβαίως. Ναι. Όλα αυτά είναι τα τρία σημαντικά σημεία που δίνουν τη μοναδικότητα στη Βαρκελόνη. Πριν μπω στην εκπομπή, στην αίθουσα σύνταξη συζητούσαμε και όταν ακούστηκε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για Βαρκελόνη με την Κατερίνα από τον Ζορπίδη, λέει ο τριαντάφυλλος ο Τσουλφάς, ένας πολύ καλός συνάδελφος εδώ στον Κινήσι, λέει παιδιά πιο εύκολα προσανατολίζομαι στη Βαρκελόνη από ό,τι στη γειτονιά μου. Λόγω του ρημοτομικού, όπως ακριβώς το είπες. Ναι, πραγματικά θα ήθελα, δεν ξέρω αν έχεις δει αεροφωτογραφία, κάνε ένα κόπο. Εγώ το είδα τυχαία όταν έφευγα τη Βαρκελόνη την τελευταία μέρα και από τότε το έχω ψάξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια πόλη η οποία απευθύνεται σε πολλούς. Δηλαδή, απευθύνεται στους ανθρώπους της τέχνης. Θα δούνε Γκαουντί. Θα δούνε το μουσείο του μεγάλου Πικάσου. Θα πάμε Φιγκέρες, θα δούνε το μουσείο Νταλή. Υπάρχει αυτό το τελευταίο ερωτική. Το προτείνω ανενδίαστα, ανενδιάστος, γιατί το έχουν πολύ καλά φροντισμένο και έχει εξαιρετικά πράγματα να δει κανείς. Και χωρίς να είσαι άνθρωπος της τέχνης, που εγώ πραγματικά δεν είμαι, ίσως δεν μπορώ να εκτιμήσω την τέχνη όπως κάποιοι άλλοι, ενθουσιάστηκα. Mm-hmm. Μετά υπάρχει μια υπέροχη γκαλερί τέχνης μέσα στο κέντρο, που και αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό, ένα point που μπορούν να επισκεφτούν. Αυτοί που θέλουν να κάνουν ήσυχη ζωή μπορεί να κινηθούν στη γότικη συνοικία. Ένας μικρός λαβύρινθος με μικρά καφέ, μικρά μαγαζάκια. Οι μποέμ τύποι μπορούν να πάνε τη βόλτα στη Λαράμπλα. Μπορούν να κινηθούν στην Μπαρσελονέτα. Στον υπέροχο λόφο του Μόντζουικ. Μπαρσελονέτα, να πούμε στον κόσμο, πριν χρόνια δεν υπήρχε παραλία εκεί, αλλά οι άνθρωποι τα έβαλαν κάτω, κάτι ναυπηγεία είχαν, αλλά τα κάνανε μια εξαιρετικά όμορφη παραλία. Έχουν φέρει άμμο, την οποία ανανεώνουν συνεχώς, γιατί η θάλασσα τραβάει μέσα. Είναι ήταν η παραλία των ψαράδων, ήταν φτωχογειτονιές. Μετά μπορούν να πάνε στο λόφο Μόντζουικ, στο Συντριβάνι, το οποίο έχει απίστευτα event 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν πράγματα για τα παιδιά. Το ενιδρίο, το μεγαλύτερο, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ο ζωολογικός κήπος. Δηλαδή έχει πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά απίστευτες γεύσεις. Έτσι, παέγια με κρέας, παέγια με θαλασσινά, φοβερή κουζίνα. Τι ξέχασες μέχρι τώρα, γιατί έχει πολλά πράγματα για να. Πάρα πολλά. Τι, πραγματικά το σύμβολό της. Το σύμβολό της. Σακράδα Φαμίλια. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, εκεί θα φτάσουμε τώρα, γιατί θέλω να πω για τον ίδιο τον Γκαουντί. Γι' αυτό το άφησα τελευταίο. Είναι μια εκκλησία η οποία ένας ναός αφιερωμένος στην Αγία Οικογένεια, το λέει και το όνομά της, ο οποίος ακόμη δεν έχει τελειώσει. Ξεκίνησε το 1883 από τον ίδιο τον αρχιτέκτονα, τον καλλιτέχνη. Το 1925 ο ίδιος ξεκίνησε να μένει μέσα στο ναό και έβγαινε, ήταν ένας πολύ βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος και έβγαινε έξω μόνο για να προσευχηθεί. Και το 1926 ένα πρωινό, ενώ πήγαινε στο ναό, τον πάτησε το τραμ. Ήταν τόσο φτωχικά ντυμένος που κανένας δεν τον αναγνώρισε. Και μετά από 2 μέρες έφυγε από τη ζωή. Εγώ... Και τώρα οι Ισπανοί... Θέλω να προσθέσω και το εξής, γιατί έχει πραγματικά πολύ, πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Έτσι ακριβώς συνέβη, όπως το λες, με τον Γκαουντί, ναι. Τον οποίο τον πήραν, τον πήγαν στο νοσοκομείο Σεντ Πό, όπως λέγεται, mm-hmm. και ναι. για 2-3 μέρες μέχρι όταν το εκπνεύσει, δεν ναι. κατάλαβαν οι άλλοι ότι ναι. πρόκειται mm-hmm. για τον Γκαουντί. Ναι. Το διαπίστωσαν αφού του πέθανε και μετά, και το εν λόγω νοσοκομείο, το Σεντ Πό, έως πριν από κάποια χρόνια λειτουργούσε, το έχουν mm-hmm. κάνει. Δεν ξέρω αν είχες τον χρόνο να πας να το επισκεφθείς. Εγώ, όχι, δεν το εγώ όταν έμεινα όχι. Βαρκελόνη, έμεινα ακριβώς δίπλα. Mm-hmm. Είναι πραγματικά από τα ωραιότερα, πραγματικά αξιοθέατα της Βαρκελόνης. Ένα απίστευτο συγκρότημα νοσοκομιακό. Το έχουν πανέμορφο, έχουν βάλει σύγχρονη τεχνολογία και αποτυπώνουν το πώς λειτουργούσε επί σειρά δεκαετιών τότε. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μεταξύ όχι, δεν το επισκέφτηκα. Απλά ο ναός, για να κλείσουμε το θέμα της Σαγκράντα, είναι ότι ευελπιστούν οι Ισπανοί ως το 2026 να τελειώσει, για να γιορτάσουμε και τα 100 χρόνια από το θάνατό του. Μέχρι το 1900, μέχρι το 2026. Μέχρι το 2026, ναι. Mm-hmm. Θα είναι 100 χρόνια από το θάνατο του καλλιτέχνη. Αλλά μην ξεχάσουμε φυσικά και τους λάτρεις της μπάλας, έτσι. Έχουμε και το ναό, το Camp Nou. όταν πήγαμε μέσα στο Camp Nou, ο γιος μου, που ήταν νομίζω τότε 10-11 χρονών, γονάτισε κάτω και προσκύνησε. Αυτό μου έχει μείνει. Όλοι πηγαίνουν στο Camp Nou και εμείς το έχουμε μέσα στο πρόγραμμά μας. Αν είναι τυχεροί, δεν ξέρω εκείνες τις μέρες αν έχει κάτι, ίσως μπορέσουν να παρακολουθήσουν και κάποιο αγώνα, έστω και φιλικό. Είναι μια βιομηχανία όλη ναι. αυτή η έκταση και η Μπαρτσελώνα mm-hmm. για την Βαρκελόνη. Βγάζει λεφτά η Βαρκελόνη από ναι. την Μπαρτσελώνα. Τα πάντα θυμίζουν ναι, ναι. Μπαρτσελώνα και όντως το κάνουμε. Μια φωτογραφία να βγάλεις μέσα στο γήπεδο, πληρώνεις πανάκριβα. Μα η είσοδος είναι η οικογένεια, ναι. εγώ θυμάμαι 100 ευρώ δώσαμε από 25 ευρώ μόνο και μόνο για να δούμε το γήπεδο ναι, ναι. μέσα. Έτσι, να πάρεις δεν μπορούσες όμως να μην το δεις. Δεν γίνεται. Τώρα πας στη Βαρκελόνη, δεν θα πας εκεί που παίζει ο Μέση μπάλα, δεν γίνεται να μην πας. Δεν γλιτώνει. Να πούμε λίγο και για τις πτήσεις μας. Όπως έχω πει, πάρα πολύ σημαντικό για τον κόσμο, πετάμε με την Aegean. Πτήσεις μέσω Αθηνών, καλές πτήσεις με μικρές αναμονές. Έχουμε ένα εξαιρετικό ξενοδοχείο, τεσσάρι, πολύ μοντέρνο. Είναι 5 λεπτά το πολύ από την πιάτσα της Σπάνια, δηλαδή είναι κοντά στο λόφο του Montjuic. Mm-hmm. Τεσσάρι λέγεται Pestana Arena Barcelona. Μπροστά έχει μετρό στα 200 μέτρα. Και σε 5 λεπτά το πολύ είσαι στο κέντρο, δηλαδή είσαι στη Λαράμπλα. Εξαιρετική μονάδα και εκεί δική μας συνοδοί, Έλληνες συνοδοί, Έλληνες ξεναγοί και το σημαντικότερο πάντα, ο στόλος του Ζορπίδη, Έλληνες οδηγοί. Να ρωτήσω, Κατερίνα, κάτι. Προγράμματα ναι. ποιας διάρκειας έχουμε για τη Βαρκελόνη? Έχουμε 2 προγράμματα. Ένα πενθήμερο πάνω στο Πάσχα. Και επειδή υπάρχει κόσμος που πολλές φορές δεν θέλει να μετακινηθεί πάνω στις γιορτές, έχουμε και ένα πολύ ωραίο εξαήμερο που φεύγει 29 του μηνός. Δηλαδή την επόμενη, τη δεύτερη μέρα. Ωραία. Το ένα είναι πενθήμερο λοιπόν, το άλλο είναι εξαήμερο. Ναι. Mm-hmm. Το άλλο είναι εξαήμερο, ναι. Έχουμε θέσει ακόμη και στις 2 εκδρομούλες, αλλά δόξα τω Θεώ υπάρχει κίνηση, υπάρχει πολλή κίνηση και μεγάλο ενδιαφέρον για όλους τους προορισμούς και για τη Βαρκελόνη. Μπορούμε να δώσουμε και κάποια οικονομικά στοιχεία, περίπου πόσο? Βεβαίως, ναι. βεβαίως. Λοιπόν, η τιμή, η οποία είναι αεροπορικό με την Aegean, ξενοδοχείο 4 αστέρων, πρωινό και ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα ξεναγήσεων εκεί, είναι στα 669 συν η φόρη αεροδρομίου, είμαστε στα 830 ευρώ. Πρωινό έχει αυτό? Είναι με πρωινό. Είναι πρωινό. Ναι. Ναι, ναι. Mm-hmm. Και υπάρχει φυσικά άλλη τιμή για το παιδάκι 2-12 ετών. Ωραία, ωραία. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως, θα τα λέμε. Την επόμενη Πέμπτη. Βεβαίως, Παρασκευή. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια, γεια.